Γεια σας, Jim Coco εδώ για το 18ο μάθημα προγραμματισμού σε Python. Είδα ότι πολλοί από εσάς μου ζητάτε πάρα πολύ να κάνω Python ε, και ο λόγος που δεν κάνω μέχρι στιγμής είναι γιατί θεωρώ ότι έχω καλύψει τις βάσεις, ε, τουλάχιστον τις τεχνικές βάσεις ας πούμε της γλώσσας, αλλά μια και θέλετε όλοι τόσο πολύ ξανά Python, είπα να κάνω μερικούς αλγόριθμους ας πούμε και να δω που αλλού μπορώ να το πάω για να σας δώσω λίγα παραπάνω εργαλεία. Και το καλό με τους αλγορίθμους είναι ότι η Python είναι μια πολύ απλή γλώσσα και άρα επιτρέπει να παρακάμψουμε λίγο τις δυσκολίες της κάθε άλλη γλώσσα και να καταλάβουμε λίγο ουσιαστικά πώς δουλεύει ένας αλγόριθμος. Λοιπόν, σήμερα όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας δείξω τον αλγόριθμο του Dijkstra. Ε, για όσους δεν ξέρετε, αυτόν τον αλγόριθμο είναι ε, formal, ας πούμε, μέρος της ε, θεωρίας που λέγεται Graph Theory, μέρος αυτού του τομέα συγγνώμη στο Computer Science και ουσιαστικά επιτρέπει δεδομένου ενός δικτύου να βρούμε την minimum απόσταση μεταξύ δύο nodes χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτός ο αλγόριθμος για δίκτυα υπολογιστών για παράδειγμα αν θέλει να ξέρει ένας υπολογιστή στο δίκτυο ποιο είναι το minimum path το οποίο πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει σε έναν άλλον υπολογιστή τότε χρησιμοποιεί αυτόν τον αλγόριθμο για να το μάθει και έτσι βρίσκει από πού θα ήταν καλύτερο να στείλει ένα πάκετ για να φτάσει πιο γρήγορα στον άλλον υπολογιστή. Χρησιμοποιείται επίσης, το έχω δει σε παιχνίδια, για να, να κάνουμε αυτό που λέμε την κίνηση της μέσα σε εισαγωγικά τεχνητής νοημοσύνης του παιχνιδιού. Ας πούμε για παράδειγμα έχετε έναν κακό μέσα στο παιχνίδι ο οποίο πρέπει να ακολουθήσει τον παίκτη ε, για να το επιτεθεί. Και ο τρόπο να του πείτε πώ να πάει στο παίκτη ενώ ο παίκτη κινείται είναι να του πείτε σε ποια κουτάκια ουσιαστικά πρέπει να πατήσει με στο παιχνίδι για να φτάσει πιο γρήγορα στο παίκτη. Βέβαια στα παιχνίδια χρησιμοποιούμε πιο πολύ νομίζω έναν άλλον αλγοριθμό που λέγεται A-Star, αλλά εμεί θα δούμε το Dijkstra λίγο σήμερα γιατί είναι ένα από του πιο σημαντικού αλγοριθμού τη ε, Graph Theory και είναι σημαντικό να το ξέρει κανεί. Ο αλγόριθμος του Dijkstra δουλεύει ως εξής. Έχουμε καταρχάς ένα node από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε. Ε, στη δική μου περίπτωση θα πάρω το 1. Το κυκλώσω κι άλλο για να ξέρουμε ότι από εδώ ξεκινάμε. Επίσης, έχουμε μία λίστα η οποία μας λέει ποια nodes δεν έχουμε επισκεφτεί ακόμα. Στην αρχή όλα τα nodes είναι μέσα σε αυτή τη λίστα. Θα διαγράψουμε προφανώς το 1 γιατί ξεκινάμε από εκεί, άρα θεωρούμε ότι το έχουμε επισκεφτεί. Το επόμενο πράγμα που κάνουμε για την εκκίνηση του αλγόριθμου είναι να δώσουμε σε όλα τα nodes μια αρχική αξία ας πούμε απόστασης. Η αρχική αξία απόστασης για το 1 θα είναι 0 γιατί ξέρουμε ότι για να πας από το 1 στο 1 κοστίζει 0 και επίσης όσο να αφορά εμά, για να πας από το 1 σε οποιοδήποτε άλλο node αυτή τη στιγμή κοστίζει άπειρο. Ωραία. Άρα έχουμε την εκκίνηση του αλγορίθμου μας. Τώρα αυτό που θα κάνουμε μια και είμαστε στο 1, θα είναι να κοιτάξουμε του γείτονέ του και να δούμε τι αποστάσει του. Η απόσταση αυτή τη στιγμή του 2 είναι άπειρη, όπω είπαμε. Η απόσταση που μα λέει το 1 για το 2, όμω, είναι η απόσταση που έχει το 1, δηλαδή 0, συν την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο 1 και στο 2, δηλαδή 36. Και τώρα, η ερώτηση που κάνει ο αλγόριθμος είναι, είναι το 0 συν 36 μικρότερο από το άπειρο? προφανώς και ναι. Άρα κάνουμε update την απόσταση του 2 και τη βάζουμε ίση με 0 συν 36, δηλαδή 36. Άρα η νέα απόσταση του 2 είναι 36. Κάνουμε το ίδιο για το 5, προφανώς το 42 είναι μικρότερο από το άπειρο. Άρα η νέα απόσταση του 5 είναι 42. Εφόσον λοιπόν έχουμε δει όλους τους άμεσους γείτονες στο 1, δεν έχουμε κάτι άλλο πλέον να κάνουμε εδώ και περνάμε στο επόμενο node. Πώς θα διαλέξουμε το επόμενο node? Πολύ απλά, από αυτά που δεν έχουμε κάνει visit ακόμα, θα διαλέξουμε αυτό που έχει τη μικρότερη συνολική απόσταση μέχρι στιγμής. Και αυτό είναι το 2, γιατί όλα είναι άπειρα, το 5 είναι 42 και το 2 είναι 36, το 36 είναι μικρότερο από το 42, άρα θα πάμε στο 2. Και τώρα που πήγαμε στο 2 λοιπόν, Κάνουμε την ίδια δουλειά. Βλέπουμε ότι το 3 έχει άπειρο. Είναι το άπειρο μικρότερο από 36 συν 70. Ναι, προφανώς και είναι. Άρα λοιπόν κάνουμε update την απόσταση του 3 η οποία θα γίνει 106. Βλέπουμε τι άλλους γείτονες έχει. Έχει το 1, το 1 όμως το έχουμε επισκεφθεί, άρα δεν μας νοιάζει. Έχει το 4 επίσης. Το 4 πάλι η απόσταση 36 και 40 είναι μικρότερο από το άπειρο. Άρα προφανώς την κάνουμε και αυτή update. 76 και λοιπόν, τώρα που έχουμε βρει όλου του γείτονε, συνεχίζουμε κτλ. Και, και έτσι ενημερώνουμε όλε τι αποστάσει και βρίσκουμε το minimum κόστο για να πάμε σε κάθε node. Ε, ωστόσο, πώ σημειώνουμε ποιο δρόμο πήραμε κάθε φορά, Αυτό το κάνουμε πολύ απλά ε, γεμίζοντας ένα άλλο array, μία άλλη λίστα, την οποία, η οποία θα έχει για κάθε node τον προηγούμενό του. Ε, στην αρχή για όλους ο προηγούμενος του θα είναι κανείς ή none στην Python, οπότε θα βάλω ένα n. Οπότε για αρχή ο προηγούμενος για όλα τα nodes είναι n. Οπότε βλέπουμε ότι για όλα τα nodes ας πούμε στην αρχή είναι n. Οπότε για να ξανακάνουμε αυτό που κάναμε, για το 1 θα το αφήσουμε n, γιατί αυτό εν τέλει θα δείτε στον κώδικα μετά θα μας πει ότι φτάσαμε στη ρίζα, και ας πούμε για το 2, εφόσον το 1 κατάφερε να, να ενημερώσει την απόσταση του 2, να την κάνει καλύτερη από ό,τι ήταν πριν, από το άπειρο την πήγε στο 36, θυμίζω, θα πούμε ότι ο προηγούμενος του είναι το 1. Και θα το υπογραμμίσω για να ξέρουμε ποιο είναι το προηγούμενο και ποιο είναι το... η απόσταση. Το ίδιο με το, με το 5, συγγνώμη, εφόσον το 1 κατάφερε να του κατεβάσει την απόσταση, γίνεται αυτό ο νέος του προηγούμενος. Μετά, ας πούμε, το, το 3... Ήταν το 2 που κατάφερε να του κατεβάσει την απόσταση από άπειρο να την κάνει 106, άρα το 2 θα είναι ο προηγούμενος του. Και ούτω καθεξής, έτσι κινούμαστε για το 4 επίσης το 2 είναι ο προηγουμένός του, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και έτσι λοιπόν βάζουμε, ε, ανανεώνουμε συγγνώμη την απόσταση και τον προηγούμενο κάθε node, μέχρι ότου να έχουμε επισκεφτεί όλα τα nodes. Όταν έχουμε επισκεφτεί όλα τα nodes, ο αλγόριθμος τελειώνει, σημαίνει ότι έχουμε κάνει τη δουλειά μας, και όλα είναι εντάξει και μπορούμε να έχουμε όλες τις αποστάσεις και όλα τα paths στο τέλος. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Είδαμε πώ δουλεύει στη θεωρία ο αλγόριθμο του Dijkstra. Στο επόμενο επεισόδιο θα σα δείξω πώς να το προγραμματίσουμε και θα δούμε στην Python πώ ε, δουλεύει ο Dijkstra και πώ μπορούμε να κάνουμε ε, ένα όμορφο printing στο τέλο για να έχουμε ένα ωραίο table με όλε τι ε, αποστάσει και όλα τα paths. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Καλή συνέχεια.